Καλημέρα σας, κύριε Κοκονά. Καλημέρα. Κοιτάξτε, την τελευταία εβδομάδα γινόμαστε μάρτυρες πρωτοφανών γεγονότων στα σχολεία της περιοχής μας. Μαχαίρια, καδρόνια, μάρμαρα, βόμβες Μολότοφ, τα βλέπουμε και, και στα πλάνα. Χρησιμοποιούνται από φασιστικά στοιχεία εναντίον μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών. Υπάρχει μεγάλος προβληματισμός στους γονείς, αγωνία. Αλήθεια είναι ότι όλοι οι μαθητές δεν έχουν επιστρέψει στο σχολείο στη Σταυρούπολη. Γίνεται βέβαια σταδιακά αυτό, πρέπει να το πούμε. Είμαστε εκεί κάθε μέρα για να δείξουμε πραγματικά στους μαθητές ότι δεν πρέπει να φοβούνται, πρέπει να απομονωθούν αυτά τα στοιχεία. Δεν έχουν καμιά σχέση με το μαθητικό κίνημα, το οργανωμένο μαθητικό κίνημα, έστω και αν κάποια στιγμή ήταν μαθητές ή μπορεί και ακόμα να είναι μαθητές, γιατί ξέρετε, μαθητής με μαθητή. Βέβαια, έχει διαφορά. Αυτή η απορία έχει λυθεί, κύριε Κοκονά. Δηλαδή, θέλω να πω, έχουμε τα στοιχεία αυτών των ανθρώπων, αν είναι μαθητές όντως. Αν είναι εξωσχολικοί, αν ήταν κάποια στιγμή μαθητές, βέβαια. Πώς μπαίνουμε στα σχολεία. Ένα από τα ζητήματα που μας απασχολεί είναι και αυτό. Δηλαδή, δεν έχουν ταυτοποιηθεί όλα τα στοιχεία όλων αυτών των στοιχείων που βρέθηκαν, πηδούσαν κάγκελα. Έμπαιναν μέσα στο σχολικό περιβάλλον ή ακόμα έβγαιναν οργανωμένα από τις πόρτες του σχολείου και ξανά έμπαιναν πίσω και έκαναν και όλα αυτά τα επεισόδια. Θέλω να πω καταρχήν, δεν έχουν ταυτοποιηθεί όλα αυτά. Θέλω να πω καταρχήν ότι αυτό το έργο που κάνετε εσείς είναι πολύ βαρύ. Ειλικρινά θέλω να δώσω συγχαρητήρια, γιατί το να αναλαμβάνεις πρόεδρος γονέων και κηδεμόνων σε μια τέτοια περίοδο, σε μια δύσκολη περίοδο, είναι πολύ σημαντικό. Πραγματικά, δηλαδή, κάνετε μεγάλο έργο. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, πώς εμφανίστηκαν αυτά τα άτομα στα σχολεία? Είναι τωρινό φαινόμενο? Ήτανε και πέρσι? Όλοι αυτοί οι θύλακες Χρυσής Αυγής ξαφνικά εμφανίστηκαν στα σχολεία? Όχι, δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Το ξέρουμε και στο συγκεκριμένο σχολείο. Από ένα χρόνο, 1,5 χρόνο πριν είχαμε εντοπίσει τέτοια στοιχεία. Είχαμε επικοινωνήσει και με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και με την περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης και με τη διεύθυνση του σχολείου. Αυτά τα στοιχεία φαινόταν μέσα στην τάξη και ξέρετε κάτι, και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί τα ξέρουν αυτά τα στοιχεία. Ξέρετε, ο δάσκαλος, ο εκπαιδευτικός μπορεί να ξεχωρίσει εύκολα. Άρα είναι μαθητές αυτοί. Αρκετοί είναι μαθητές. Αρκετοί είναι και μαθητές. Πώς φαινόταν τα στοιχεία αυτά, κύριε Κοκονά? Είναι σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί αν εσείς είχατε πάει στην δευτεροβάθμια, είχατε κάνει τις καταγγελίες και κανείς δεν κινήθηκε, είναι θέμα αυτό? Είχαν προηγηθεί δεκάδες επεισόδια και ανάμεσα στους μαθητές, σαν αυτό με τον ξυλοδαρμό κάποιων μαθητών, όπως της κοπέλας από το 15 Μελές, που ξυλοκοπήθηκε μόνο και μόνο επειδή εξέφρασε την αντίθεσή τους αυτούς. Όλοι αυτοί λοιπόν είχαν μια δράση μέσα στο σχολείο, μια δράση που κάποιες φορές χρησιμοποιούνταν από τη διεύθυνση του σχολείου για να σταματήσει κινητοποίηση των μαθητών, για να βάλει ζητήματα που δεν είχαν καμιά σχέση με το μαθητικό κίνημα. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, θέλαν οι μαθητές να κάνουν μια κατάληψη για προβλήματα και χρησιμοποιούνταν αυτά τα άτομα για να σπάσει η κατάληψη. Πολύ, πολύ σωστά. Πολύ, πολύ σωστά. Άρα οι εκπαιδευτικοί τους ξέρουν όλους αυτούς. Όχι απλά τους ξέρουν. Κάποιοι τους χρησιμοποιούν και το βλέπουμε και στα πλάνα μας. Κάτω από την ανοχή και τη διεύθυνση του σχολείου μπαινοβγαίνουν μέσα στο σχολείο. Βέβαια, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο εκείνη τη χρονική στιγμή να λυθεί αυτό. Αλλά από πριν τους ξέραν και τους ξέραν και μια εβδομάδα έχουν πριν πέσει, και ένα χρόνο πριν. Αποβολές έχουν και ήταν πέσει. Όλοι αυτοί. Καμιά αποβολή έχει πέσει? Ακόμα όχι. Από πέρυσι δηλαδή, έχει. Κάνουν ότι είναι αυτό που έλεγα. Αυτά τα παιδιά, κάποιος πρέπει να τα πιάσει από τα αυτή. Να πει, παλικάρι μου, κοπέλα μου, πού είναι ο πατέρας σου και η μάνα σου? Έτσι πρέπει κυρίως, να γίνει. Κυρίως και για τα γεγονότα. Τώρα μισό λεπτό. Ελάτε, κύριε Κοκονά, δηλαδή, ολοκληρώστε. Κυρίως και για τα γεγονότα σήμερα. Κανονικά, έτσι όπως το έχουμε στο μυαλό μας και εμείς, θα έπρεπε η εκπαιδευτική διαδικασία να έχει προχωρήσει πιο γρήγορα και να είχαν προχωρήσει σε ό,τι τέλος πάντων αποφασίσουν το σχολικό συμβούλιο για όλα αυτά τα στοιχεία που είχαν αυτή τη συμπεριφορά. Να είναι η αλήθεια είναι ότι είχε παραβατική συμπεριφορά και αυτοί αντί να αποδοκιμάζονται ουσιαστικά επιβραβευότανε. Ή τους κάλυπταν. Γιατί τους χρησιμοποιούσε αυτό, είναι, αυτό που είπε ο κ. Κοκονάς. Και ταυτόχρονα βλέπουμε ναζιστικούς χαιρετισμούς μέσα στο σχολείο από ομάδες που δεν αρνούνται αυτή την ιδεολογία. Που αυτή η ιδεολογία είναι
που τους οδηγεί στις εγκληματικές ενέργειες. Και κάνουν και προσελητισμό και σε άλλα παιδιά.